Καλεσμένο στο θέμα Αναστασιάδη ήταν χθες το βράδυ ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ήρθα στην Αθήνα για μια εβδομάδα και έμεινα 2 χρόνια και έκανα 4 ταινίες. Ήρθα να δω ένα φίλο μου και μου λέει ένα μεσημέρι, κάποιος κουτσομίτης μου λέει κάνει μια ταινία, ένα κλειό. Μου λέει πάμε, θα και κάνει οντισιόν. Λέω εγώ, έλα, μου λέει πάμε, πιούμε καφέ μετά. Μας κάθομαι εγώ απ' έξω, βγαίνει έξω, αλλά μου λέει δεν περνάς και εσύ μέσα. Μπαίνω μέσα. Μιλάω με τον κουτσομίτη, παίρνει εμένα, αφήνει το φίλο μου απ' έξω. Πώς το έκανες αυτό στο φίλο σου? Δεν υπήρχε μία. Εντάξει. Άβραγος. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα στα γυρίσματα, είχα δεν είχα στο κλειό, για να τρώω το break βέβαια, έτσι, γιατί δεν είχα να φάω. Ο κουτσομίτης και όλοι οι συντελεστές ήταν ενθουσιασμένοι. Α, ο πιτσιρικάς. Είδες, έρχεται. Θυμάμαι μια εβδομάδα ολόκληρη έτρωγα ένα καλαμάκι το μεσημέρι και ένα καλαμάκι το βράδυ. Μέχρι που γέμισα σπηριά στο τέλος. Και ψάχνω να δω ότι είμαι ενάντιος της φιλανθρωπίας. Μπορώ να συμπονέσω. Γιατί πιστεύω ότι δεν είμαι κατάλληλος για να είμαι φιλάνθρωπος. Υπάρχουν κρατικοί οργανισμοί που μπορούν να ενεργοποιηθούν, να βοηθήσουν άνθρωπο που δυστυχεί. Εγώ, γιατί πρέπει ως φιλάνθρωπος, γιατί για να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου? Όχι, όταν θα κάνω την κίνηση σε κάποιον, θα την κάνω και δεν το ξέρει και κανείς, και την κάνω έτσι γιατί γουστάρω. Όχι ότι έχω κάνει κιόλας, δεν έχω κάνει και ποτέ. Βγαίνουν οι εκκλησίες και λέει, ελάτε φέρτε μας στο προάβλιό μας να ταΐσουμε τους φτωχούς. Τώρα, ποιος δουλεύει ποιον? Εντάξει. 5 φορές πάνω είναι η εισπράξη τους από τα χρέη μας, ας πούμε. Ας πάνε να τα δώσουν, να γλιτώσουν τη χώρα.